Καλώς ήρθατε στα Leftovers. Μαζί θα δημιουργήσουμε με υλικά του χθες συνταγές του σήμερα. Αγαπημένα φαγητά που μας περίσσεψαν από τις γιορτές. Τα υλικά που θα χρειαστείτε: κρασί, τσίπουρο χωρίς γλυκάνισο, γραβιέρα σε μικρά τετράγωνα κομμάτια, αστεροειδή γλυκάνισο, κόκκους καρδάμωμα ή κάρδαμο, κύμινο κρυμμένο, μια σκελίδα σκόρδο, corn flour, λίγα φύλλα σέλινο και φυσικά φρυγανισμένο ψωμί και το τέλος. Leftover συνέχεια. Τι θα κάνουμε σήμερα? Τυριά που περίσσεψαν. Τι θα τα κάνουμε? Ένα φοντί. Ένα ωραίο μεζέ που θα τον απολαύσουμε με φρυγανισμένο ψωμί. Θα χρειαστούμε κρασί και τσίπουρο. Τσίπουρο χωρίς γλυκάνισο. Θα χρησιμοποιήσουμε γραβιέρες, ό,τι έχει περισσέψει. Βλέπετε ότι το έχω κόψει σε μικρούς κύβους το τυρί, για να το βοηθήσω λίγο περισσότερο στη διαδικασία και αρχίζω να ανακατεύω. Στην αρχή θα γίνει ένα μείγμα και μετά σιγά σιγά θα χαλαρώσει. Μια έξυπνη συνταγή, μια ωραία ιδέα και μπορώ να σας πω ένα φαγητό του χειμώνα. Έχει αρχίσει σιγά σιγά να χαλαρώνει το τυρί, έχει αρχίσει να γίνεται μια ωραία κρέμα. Πάμε τώρα όμως να σας μαρτυρήσω και πώς θα αρωματίσετε αυτά τα ωραία τυριά που μας περίσσεψαν βέβαια και πρέπει να τα σώσουμε. Θα ρίξω λίγο αστεροειδή γλυκάνισο. Θα ρίξω λίγο καρδάμωμα, λεμονάτι και εξαιρετική γεύση, κάρδαμο ή καρδάμωμα. Θα ρίξω ένα σκόρδο και θα τη βγάλω μετά τη σκελίδα, λίγο κύμινο τριμμένο. Και στο τέλος θα αρωματίσω με λίγα φύλλα σέλινη. Θα σταματήσω με το ξύλο και θα αρχίσω να ανακατεύω λίγο με το σύρμα. Χαμηλώνω τη φωτιά, βλέπετε μια ωραία κρέμα που έχουμε φτιάξει. Αυτό που θα ήθελα να σας πω έτσι για να το έχετε στο μυαλό σας, αν σας περισσέψει λίγο ροκφόρ ή λίγο κορκοντζόλα, δίνει μια ιδιαίτερη γεύση σε αυτό το φοντί. Βάλτε το. Σε μικρές ποσότητες, μην ρίξετε πολύ. Δηλαδή αν εδώ είναι 700 γραμμάρια περίπου τα τυριά, βάλτε γύρω στα 100-130. Κόφτε τα 700, κάντε τα 600-550. Και βάλτε κορκοντζόλα 150 γραμμάρια ή ροκφόρ. Τώρα εδώ χαμηλώνουμε τελείως τη φωτιά και έχω λίγο corn flour. Θα το ρίξω μέσα και με γρήγορες κινήσεις θα δέσω την κρέμα. Βλέπετε ότι εδώ έχω αφαιρέσει το σκόρδο. Τώρα τα υπόλοιπα υλικά μέσα δεν μας πειράζουν γιατί θα πάνε κάτω. Λοιπόν, για πάμε να σερβίρουμε. Έχουμε ανάψει ένα κεράκι. Αυτή λοιπόν ήταν η συνταγή με τα τυριά που περίσσεψαν. Καλή απόλαυση! Δείτε και τα άλλα βίντεο που έχουμε δημιουργήσει για εσάς με τα Leftovers. Πάρτε ιδέες και φτιάξτε συνταγές με φαγητά που περίσσεψαν. Σας περιμένω.